Σεβασμιότατε, πάνω σε πατέρες, εξημότατε πατέρες, εγκυμότατε κυρία που λεχθεί εκτός της Ελληνικής Βουλής του Κυκλάδου. Εαρχή του τόπου, εγκυμότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ευσεβείς Χριστιανοί, ψυχολογιότατε ιεροψάλτες, Ευσεβείς Χριστιανοί φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλη η χαρά μας όλων ημών των ιεροψαλτών της Άνδρου, που ευρίσκεστε και πάλι κοντά μας κατά την έναρξη του νέου έτους 2023. Σας αγαπούμε και σας τιμούμε ιδιαιτέρως για την αρχιεπισκοπική σας θέση στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου Άνδρου, αλλά και γιατί επιδιώκετε τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα και επίσης αγωνιζόσαστε πάντοτε για τον καλό αγώνα της χριστιανικής πίστης και ζωής. Κρατάτε γερά και σφιχτά στην αιώνια ζωή την οποία γλυφήκατε από Θεό και δίδετε την καλή ομολογία της υγιούς πίστης σε όλους. Έχετε όλα αυτά τα στοιχεία της οσιότητας και της αγιότητας, το οποίο ζητούσε ο Απόστολος Παύλος από τον μαθητή του, τον Απόστολο Τιμόθεο, όπως αναφέρονται στην πρώτη επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όλα τα αυτά είναι η αλήθεια την οποία καταμαρτυρεί και αποδεικνύει η προσφορά σας στο χριστιανικό ιδεώδες καθήκον, πράγματα τα οποία σας τα αναγνωρίζουν όχι μόνο εμείς οι ιεροψάλτες της Άνδρου, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Ιδιαίτερα εμείς οι αδριώτες προσευχόμαστε για τη μελλοντική σας ανάρρηση στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ύστερα από αυτήν και κάπως μακράν εισαγωγή, θέλουμε να σας πούμε πως η προσπάθειά μας να αυξήσουμε τον αριθμό νέων ιεροψαλτών στην Άνδρο, όπως γνωρίζετε, γίνονται μαθήματα ψαλτικής στους νέους της περιοχής μας, αλλά και σε μεγαλύτερους από εμένα τον Απόστολο ψάρτη, γίνονται κάθε προσπάθεια προς εμπέδωση του τρόπου, του ήθους της ψαλτικής τέχνης. Και ευελπιστούμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας να αποδώσουν τους καρπούς τους εν καιρό. Επίσης, προτιθέμεθα να δημιουργηθεί στην Άνδρο μία ολιγολιμενής βυζαντινή χοροδία απόδοσης των εκκλησιαστικών ύμνων υπό την διεύθυνση της ημετέρας Θαπεινώτης. Πιστεύουμε ότι η χοροδία αυτή θα είναι έτοιμη πριν από το προσεχές Πάσχα. Σκοπός της βυζαντινής χοροδίας που βρίσκεται τώρα στην αρχή της ιδρύσεώς της είναι η απόδοση βυζαντινών εκκλησιαστικών ύμνων σε ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις, αλλά και όπου αυτή ήθελε κτηθεί να παρουσιαστεί. Η προσφορά αυτή θα είναι ανιδιοτελής και αφιλοκερδής των ιεροψαλτών που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την χοροδία. Τελειώνοντας, σας ευχόμαστε ειρήνη, χαρά, υγεία και μακροημέρευση. Επιτρέψτε μου να σας δώσουμε ένα ενθύμιο εκ μέρους των ιεροψαλτών όλης της Άνδρου, να θυμάστε αυτήν την ημέρα που ήρθατε, μας θυμήσατε, που πάντα μας θυμάτε, πάντα μας αγαπάτε και εμείς κάτι από εμάς θέλουμε να προσφέρουμε προς εσάς. Ο Θεός, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη και Πατέρα ημών Κύριον Κύριον Κορώθεων Δεύτερον, Κύριε φύλατε αυτόν εις πολλά έτη, εν έτης ο Κυρίου Διευθέτης Προσεκτήρια, Ιεροψάλτη της Άνδρου. Ευχαριστώ για τα καλά και ευγενικά λόγια σας. Εύχομαι να έχετε υγεία. Έχω πει πολλές φορές ότι υποστηρίζω εν θέρμος και εν καρδίως αυτή την προσπάθεια, διότι όλα τα μελόγια των ενωριών σε όλα τα νησιά μας έχουν ανάγκη από ιεροψάλτες και όσο πιο πολλά παιδιά ή και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι προσέρχονται να μάθουν την πατρώα βυζαντινή μουσική, τόσο περισσότερο καλύτερα διακονούνται και η Θεία Λειτουργία και οι άλλες ιερές θελετές της Εκκλησίας μας. Κατά τα αυτά, σας συγχαίρω και εγώ, σας απολέμω την πατρική με ευαρέσκεια και εύχομαι και τα δικά σας έτη να είναι πολλά και ευλογημένα. Και να ευχηθώ και στον Κύριο Διοικητή της Πυροσβεστικής και οι φωτιές στις καρδιές μας να σβήνουν και οι φωτιές στο θαυνόμενο έδαφος της Άνδρου 23 να
σπίτι πάνω σου.